Ευχαριστώ τα διοικητικά συμβούλια των Πολιτιακών Σωματοσυλλόγων της ευρύτερης περιοχής Ευρωπαίας που μου προσκάλεσαν για δεύτερη φορά τώρα σήμερα να διηγηθώ στην παρούσα εκδήλωση κάποια γεγονότα δραματικά που ζούσαν οι γονείς μου μαζί φυσικά με χιλιάδες Ελλήνων ποντίων την προσφυλιά. Πριν αναφερθώ στις μαρτυρίες της δεύτερης γενιάς, την οποία και προέρχομαι, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την επέτειο των 100 χρόνων από τη γενοκτονία των ποντίων που θα εορταστεί φέτος τη 19η Μαΐου. Η μέρα αυτή είναι η μέρα μνήμης και όπως είπε σε μία ομιλία του εδώ στον Ποντιακό Σύλλογο ο καθηγητής Κώστας Φωτιάδης, η μέρα αυτή για τους πόντιους είναι η Μεγάλη Παρασκευή. Οι γονείς μου, ο πατέρας Λουσάβας και η μητέρα μου Αναστασία γεννήθηκαν στον Πόντο, στο χωριό Κόρτεπε της περιοχής ΑΠΕΣ του νομού Σεβάστιας. Η καταγωγή και των δύο γονιών μου ήταν το χωριό Σιμικρή της περιοχής Αργυρούπολης του Πόντου, από όπου μετακινήθηκαν σταδιακά το 17ο αιώνα, όταν έκλεισαν τα μεταλλεία της Αργύρου της περιοχής. Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω ορισμένα περιστατικά όπως μας τα διηγήθηκαν οι γονείς μου και ο θείος μου ο Λάζαρος, αδερφός του πατέρα μας. Το πρώτο περιστατικό αφορά το θείο μου, ο οποίος σε ηλικία περίπου 16 ετών βρέθηκε σε μία ασφαλή Αρμενίων. Ένα πρωί εμφανίστηκαν στο Τούρκοι αστυνομικοί, τσεντερμέδες όπως τους λέγανε, στο χωριό Κόρτεπε και υποχρέωσαν μερικά παλικάρια να τους ακολουθήσουν. Τους πήγανε σε ένα μακρινό μέρος για να ανοίξουν ένα χαντάκι τάφρο μέσα στο οποίο θα ρίχνανε Αρμένιους που είχαν σκοτώσει την προηγούμενη νύχτα. Όταν αντίκρισαν τα παιδιά το φρικτό αυτό θέαμα, φοβήθηκαν τόσο πολύ που αρνήθηκαν να ανοίξουν τον τάφο. Τότε ένας αστυνομικός τους απείλησε εάν δεν εκτελέσουν την διαταγή θα σκοτώσουν για αυτούς. Μετά από συζητήσεις συμφώνησαν να ανοίξουν μόνο τον τάφο, το χαντάρι, χωρίς να κουμπίσουν τους νεκρούς και έτσι γλιτώσανε το θάνατο. Το δεύτερο περιστατικό αφορά τον πατέρα μου και εξελίχθηκε την περίοδο του Συντηρητικού Πολέμου. Ένα πρωινό κατά τον ίδιο τρόπο έφτασα στο χωριό Κόφτεπε Τούρκοι αστυνομικοί και άρπαξαν κυριολεκτικά τέσσερα παλικάρια. Προηγουμένως άκουσα μια ιστορία, είναι σχεδόν παρόμοια. Μεταξύ αυτών και τον πατέρα μου. Τους πήγανε αρχικά σε ένα τουρκικό στρατόπεδο και από εκεί στη συνέχεια σε έναν αλευρόμυρο που παρασκεύαζε για αγράδες για τα άλογα του τουρκικού στρατού. Δεν πέρασε ούτε μία εβδομάδα και αφού συνεννοήθηκαν μεταξύ τους τα παιδιά, πήραν τη μεγάλη απόφαση να αποδράσουν. Αυτό όμως ήταν ένα μεγάλο ρίσκο για τη ζωή τους. Διότι όσοι υποτακτούσαν από τον τουρκικό στρατό και τους πιάνανε, τους εκτελούσαν επί τόπου. Έτσι ένα βράδυ εγκατέλειψαν τον Αλευρόμυρο και από βουνά, χαράδες και ποτάμια βρέθηκαν σε ένα απομακρυσμένο κούρδικο χωριό. Στο χρονικό αυτό διάστημα αλλάξανε τα στρατιωτικά ρούχα που φορούσαν με τσοπάνιδες για να μην τους γνωρίσουν. Για να φτάσει στο χωριό τους έκαναν πάνω από 20 μέρες. Ο πατέρας που έφτασε στο χωριό νύχτα και πήγε και κοιμήθηκε στο στάβλο. Το πρωί όταν η μάνα του, η γιαγιά μου δηλαδή, πήγε να ταΐσει τα ζώα, τον βρήκε σε τόση άσχημη κατάσταση που δυσκολεύτηκε ακόμη να τον γνωρίσει. Το τρίτο περιστατικό που το διηγήθηκε η μάνα μου αφορούσε Ρώσους στρατιώτες εχμαλώτους του Ρωσοτουρκικού πολέμου.
οι οποίοι φυλακίστησαν από τους Τούρκους στο σχολείο του χωριού Κότελε. Η μάνα μου μαζί με άλλα μικρά παιδιά βρέθηκαν στην αυλή του σχολείου φυλακή, όπου ένας Ρώσος εχμάλωτος άνοιξε ένα παράθυρο και φώναξε να πληρώσει το σταυρό που φορούσε στο λαιμό του. Η μάνα μου φοβήθηκε από τους Τούρκους φρουρούς και δεν πήρε το σταυρό. Γυρνώντας δε στο σπίτι, είπε στους γονείς της, τους παππούδες μου, ότι στο σχολείο υπάρχουν χριστιανοί εχμάλωτοι και φοράνε σταυρό. Από αφηγής της πάνας μου, πέρα, στη συνέχεια θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω γεγονότα της εξορίας που συνέβησαν τον Ιούνιο του 1921. Προσέξτε την ημερομηνία. Δεν είναι ημερομηνία ανταλλαγής που έγινε η ανταλλαγή. Την περίοδο λοιπόν εκείνη οι κάτοικοι του Κόρτεπε και των υποχωριών της περιοχής του ΑΠΕΣ, καθώς επίσης και της περιοχής Τσιφλίκ το ΚΑΤ, εξορίστησαν τα βάση της Ανατολής από τον Γεμάλ, που ήρθε καλημέρα και ασφαλή τα νότα του εν ώψη του πολέμου στην Μικρά Ασία. Υπόψη η εξορία αυτή δεν σχετίζεται με την ανταλλαγή πληθυσμών, διότι φύγαν το 1921, τους πήρανε άρον-άρον ό,τι είχαν και δεν είχαν και με συνοδεία Τούρκων τσεντερνάδων αστυνομικών προχωρούσαν στον δρόμο. Ήταν μία πορεία θανάτου για τους κατοίκους του ΑΠΕΣ, διασχίζοντας όλη την Ανατολή, περνώντας από τη Μαλάτια, έφτασαν στο Χαρκούτ, όπου έμειναν 1,5 χρόνο. Εκεί πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να επιζήσουν. Στη συνέχεια πέρασαν στο Διαρμεκύρ, στην Ούρφα και έφτασαν στη Συρία στο Χαλέπι. Εκεί ήταν και το μεγάλο μαρτύριο. Σε αυτούς, αφού αναγκάστηκαν να παραμείνουν 6 μήνες υπό άθλιες συνθήκες μέσα σε σπηλιές, μάγαραρας όπως τα έλεγε η μάνα μου. Όπως η πορεία θανάτου συνεχίστηκε στη Δαμασκό και κατέληξε Πάσχα του 1923 στη Βηρυτό, Περόντο όπως το έλεγαν οι πόλοι, με αποδεκατισμένους τους εξόριστους Έλληνες ποντίους. Ξεκίνησαν 10-15 χιλιάδες και φτάσανε μόλις 2,5 χιλιάδες. Στη Βηρυτό τους πλησίασε ο Μητροπολίτης και τους πρότεινε να εγκατασταθούν εκεί, γιατί η φτωχή Ελλάδα δεν μπορούσε να τους αναθρέψει. Μετά από σχετική συζήτηση, το γυραιότερο, η απόφαση ήταν ομόφωνη. Συνελάγαν και ο λίγο ψωμί. Από τη Βηρυτό τους μετέβαινε ένα γαλλικό σαπιοκάραβο στην κυριολεξία, στον Πειραιά και στη συνέχεια κατέληξε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί έμειναν λίγο καιρό σε καραντίνα στην περιοχή της Καλαμαριάς. Αλλά στη συνέχεια ήδη προτίμησαν να πάνε σε μια καθαρά αγροτική περιοχή. Έτσι σε λίγες μέρες ανεχώρησαν για την Κοζάνη και κατεστάθησαν στο χωριό Κλήτους. Κατά τη διάρκεια της εξορίας των 2 χρόνων πέθαναν από την οικογένειά μας η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, την οποία θάψανε μάλιστα σε ένα αρμένικο νεκροταφείο στο Διαρμεκύρ. Τα 2 αδέρφια του πατέρα, του παππού μου, όπως επίσης ο άλλος ο παππούς μου, ο πατέρας της μάνας μου, όλοι νέοι τότε σε ηλικία. Εδώ, αγαπητέ φίλες και φίλοι, θα ήθελα να κρατήσετε 2 χρονολογίες. 1921-1923, 2 ολόκληρα χρόνια. Ο απολογισμός της ατέλειψης αυτής πορείας θανάτου το 2 χρόνο ήταν τρομερός. Όσοι αρρώστεραν τους άφηναν να πεθάνουν χωρίς να μπορούν να τους βοηθήσουν. Πρώτα πέθαιναν τα νεογέννητα, τα παιδιά τα μικρά. Οι γέροι, οι γριές και αργότερα από την πείνα και κούραση και νέοι. Τις άσφαλες χωρίς αρρώδες λέει, πολλές οικογένειες έσβησαν εντελώς. Εάν αυτό δεν είναι γενοκτονία, τι άλλο μπορεί να είναι.
Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που μου ακούσατε. Ελπίζω να μην σας κουράσω. Ευχαριστούμε όλοι που μας κουράσατε. Ήταν πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι μαρτυρίες δυστυχώς που τις περισσότερες έχουμε χάσει να τα καταγράψουμε, γιατί για φανταστείτε πόσες μαρτυρίες έχουν χαθεί. Και σε λίγο θα δούμε αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο πραγματικά και αυτό σώθηκε, επειδή ο άνθρωπος, ο μοναδικός που επέζησε από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κερασούντας, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, είχε πιστέψει ότι κάποια στιγμή η ελληνική πολιτεία θα ενδιαφερθεί για το θέμα της γενοκτονίας των νέων του πόδων.